Είναι ένα δύσκολο θέμα η επανεκκίνηση της κοινωνίας να ξεκινάει με τα σχολεία. Υπάρχει ένας διεθνής προβληματισμός και οι επιστημονικές απόψεις είναι διχασμένες, όπως ξέρετε. Για παράδειγμα, έχουμε και την εμπειρία της Γερμανίας που προχώρησε στο άνοιγμα και στη συνέχεια αποφάσισαν να το πάρουν πίσω γιατί είδαν ότι αυτό συνοδεύτηκε από αύξηση των κρουσμάτων. Εμείς μιλήσαμε για μια προσπάθεια αλληλογισμένου ανοίγματος. Προτείναμε να ανοίξει για την τρίτη ηλικίου, διότι αυτό είναι απολύτως απαραίτητο να ολοκληρώσουν τα παιδιά αυτή την πολύ δύσκολη φάση που περνούν και αυτά και οι οικογένειές τους. Και επίσης το ίδιο προτείναμε και για τους τελειόφοιτους φοιτητές. Φαίνεται ότι αυτό θα ήταν το πιο εφικτό, ώστε με βαθμό ασφαλείας να μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση. Και όταν λέω να τη διαχειριστούμε, εννοώ τους εκπαιδευτικούς. Ξέρουμε ότι έχουμε σοβαρότατα προβλήματα με τις υποδομές μας παντού, άρα δεν έχουμε την δυνατότητα να τηρούμε τα όρια ασφαλείας. Ξέρουμε ότι δεν είναι το προσωπικό εξοικειωμένο. Όταν χρειάστηκε σε συνθήκες τέτοιες δύσκολες, ακόμη και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό στη χρήση των μέσων προστασίας είχε πολύ μεγάλη δυσκολία να τα διαχειριστεί. Επομένως, εμείς θεωρούμε ότι δεν έχει κανένα νόημα αυτό το αυτή η προσπάθεια γενικευμένου ανοίγματος του σχολείου και για παιδαγωγικούς λόγους. Δεν σας κάλυψαν οι διαβεβαιώσεις των λοιμοξιολόγων γιατί οδηγήθηκαν σε αυτή την απόφαση και συνεχίζετε να θεωρείτε ότι ήταν πολιτική απόφαση και όχι απόφαση επιστημονική. Ναι. Όπως είπα πριν, η επιστημονική κοινότητα είναι διχασμένη, είναι προβληματισμένη. Ήδη βλέπουμε ότι μπαίνει νερό στο κρασί του. Στην αρχή μιλούσαμε ότι θα ανοίξουν όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Φαίνεται ότι επεκράτησαν άλλες σκέψεις και τώρα λέμε ότι θα δούμε αν θα πάμε στις μικρές βαθμίδες της εκπαίδευσης. Το ζήτημα είναι το κόστος και το όφελος. Ποιο θα είναι το όφελος από 10 μέρες λειτουργίας των σχολείων, παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά, εκτός εάν αυτό χρησιμοποιείται ως μία προσπάθεια να κάνουμε μία πρόβα τζενεράλε για το Σεπτέμβριο. Η δική μας εκτίμηση είναι ότι αυτό θα έπρεπε να γίνει εκεί που δεν μπορεί να γίνει αλλιώς και περιέγραψα τις κατηγορίες των παιδιών που αυτό πρέπει να γίνει. Να ξέρετε ότι και αυτό δεν είναι ένα πολύ εύκολο στοίχημα. Να κάνουμε δηλαδή πανελλαδικές εξετάσεις με το βαθμό ασφάλειας που χρειάζεται, με τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι πρέπει να μετακινηθούν, με τις δυσκολίες που έχει όλο αυτό το εγχείρημα. Επομένως, θεωρούμε ότι έπρεπε να γίνει σε αυτό το κομμάτι και από εκεί και πέρα να προετοιμαστούμε οι υποδομές, οι εκπαιδευτικοί, να προχωρήσουμε και σε τεστ. Ξέρετε ότι συζητείται πάρα πολύ αυτή η αναγκαιότητα ώστε με μεγαλύτερους βαθμούς ασφαλείας να μπορέσουν εκπαιδευτικοί, παιδιά κλπ. Έχουμε θέματα με το προσωπικό υποστήριξης, καθαριότητος, το οποίο δεν είναι διαθέσιμο για να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Πάντως σήμερα ξεκινούν οι κινητές μονάδες για να κάνουν τεστ και ξεκινώντας και από τις ευπαθείς ομάδες. Ναι, κυρία Κουλούρη, ναι. Να τελειώσω λίγο με το προηγούμενο. Ναι. Εμείς λέμε ότι θα έπρεπε αυτός ο χρόνος να χρησιμοποιηθεί παραγωγικά και επαγωγικά ώστε να προετοιμαστούν καλύτερα τα σχολιά μας και μάλιστα να θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε και νωρίτερα για μεγαλύτερους βαθμούς ασφαλείας και μέχρι τότε θα είχε γίνει και κάποιος στοιχειώδης έλεγχος του πληθυσμού με τέσσερα, θα γνωρίζαμε καλύτερα το επίπεδο ανοσίας. Σε αυτό που είπατε με τις μονάδες οι οποίες θα κάνουν έλεγχο. Τεστ, να ξέρετε ναι, ότι πριν κλείσει η Βουλή, επειδή συζητούσαμε και το νομοσχέδιο δημόσιας υγείας, είχαμε από τότε εισηγηθεί και προσωπικά το είχα καταθέσει ότι εδώ σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες έπρεπε να είχαμε τρέξει και να είχαμε κάνει αυτόν τον screening έλεγχο. Διότι είναι οι φυλακές, είναι τα γυροκομεία, είναι τα κέντρα που έχουν παιδιά με αναπηρία, είναι και βεβαίως τα μεγάλα προσφυγικά κάμπ. Δυστυχώς τότε η συζήτηση την οποία έκανε η κυβέρνηση ήταν ότι ο κορονοϊός έρχεται από τους πρόσφυγες. Ενώ απεδείχθη ότι ο κορονοϊός είναι εισαγόμενος ευτυχώς σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που υπάρχουν στις προσφυγικές δομές. Τότε υπήρχαν όμως τα αξιόπιστα τεστ για να προχωρήσει σε αυτόν τον προληπτικό έλεγχο. Τα τεστ τα οποία θα χρησιμοποιήσουν τώρα οι κινητές ομάδες και θα ήθελα να κάνω και σε αυτό μετά ένα σχόλιο, είναι τα τεστ ανίχνευσης του ιδίου του ιού, τα οποία είναι αυτά που χρησιμοποιούσαμε σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Απλώς ποιο ήταν το θέμα? Ότι έπρεπε να κινητοποιηθούν πολύ νωρίτερα, είχαμε κάνει πρόταση σε αυτά, εργαστήρια, όχι τα ιδιωτικά στα οποία δόθηκε, γιατί αναφέρθηκε πριν το θέμα του Λευτόδεντρου, που δόθηκε μια σημαντική δαπάνη και τα οποία ιδιωτικά κέντρα τι έκαναν, έστελαν τα τεστ τους στο Παστέρ, απλώς τα κοστολογούσαν στους χρήστες. Εμείς είχαμε εισηγηθεί και ευτυχώς το έχει ακούσει τώρα η κυβέρνηση να ανοίξει το μεγάλο αυτό κέντρο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας που μπορούσε και επίσης υπήρχαν εισηγήσεις από όλα τα πανεπιστήμια
να βοηθήσουν τα εργαστήριά τους για να έχουμε μεγαλύτερη διαθεσιμότητα των τεστ. Να ξέρετε ότι στα Γιάννενα, για παράδειγμα, που είναι νοσοκομείο αναφοράς, το εργαστήριο στήθηκε πάρα πολύ γρήγορα με τη συμβολή του Πανεπιστημίου. Θεωρούμε λοιπόν ότι έπρεπε πολύ νωρίτερα να εισακουστούν τα πανεπιστήμια και οι προτάσεις μας, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα στην πραγματοποίηση των τεστ, τα οποία βεβαίως θα έπρεπε να ξεκινήσουν από τις ευάλωτες ομάδες και εμείς μάλιστα είχαμε προτείνει και αρκετά νωρίτερα να κινητοποιηθεί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που ήταν εκεί, γιατί αυτή τη στιγμή αυτές οι κινητές μονάδες έχουν μόνο έναν οδηγό και ένα νοσηλευτή λήπτη. Εμείς είπαμε ότι αυτό θα πρέπει να γίνεται με τη συνεπικουρία των γιατρών της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και δυστυχώς αυτό το κομμάτι δεν κινητοποιήθηκε. Να σας θυμίσω εδώ, κυρία Κουλούρη, τα σοβαρά προβλήματα που υπήρχαν στις λαθεμένες επικοινωνίες του ΕΟΔΗ με ανθρώπους που έμειναν στο σπίτι τους, οι οποίοι προφανώς χρειαζόταν έλεγχο και υποστήριξη, και κάποιοι από αυτούς δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους. Επίσης, έχουμε απώλειες ανθρώπων σε ιδιωτικές κλινικές που δεν τηρήθηκαν τα μέτρα τα οποία έπρεπε να υπάρξουν. Να επικαλεστώ την επιστημονική σας ιδιότητα, κυρία Τζούφη, και πάλι τον Σεπτέμβριο να τον φοβόμαστε περισσότερο από ό,τι πριν. Γιατί υπάρχει αυτή η άποψη, τη συνερίζεστε. Ναι. Και όχι μόνο αυτό, και αν θεωρείτε ότι έχει ενδυναμωθεί το ΕΣΥ επαρκώς, ώστε να ανταποκριθεί σε αυτό το ενδεχόμενο δεύτερο κύμα. Κοιτάξτε, όπως είπε και ο πρόεδρός μας, ο Αλέξης Τσίπρας, εμείς από την αρχή είπαμε ότι αυτό είναι μια πολύ δύσκολη συνθήκη και γι' αυτό είπαμε ότι θα πρέπει να ακούσουμε στην αρχική φάση και τους εμπειρογνώμονες και τους επιστήμονες και μάλιστα είχαμε μια θετική τοποθέτηση στο κλείσιμο που έγινε των σχολείων και στην προσπάθεια που έκανε ο κόσμος και που ανταποκρίθηκε παραμένοντας στο σπίτι. Γιατί πράγματι το στοίχημα ήταν δύσκολο. Φαίνεται όμως ότι ήταν μάλλον ευκολότερο από αυτό που έχουμε τώρα, που ανοίγει η κοινωνία. Εγώ, κύριε Πέγκο, ανησυχώ για τώρα, διότι ναι μεν στις δομές υγείας έγινε μια προσπάθεια, όχι όμως αυτή που ήταν απαραίτητη. Εξήγησα πριν ότι θα μπορούσαν να είχαν ανοίξει πολύ περισσότερα εργαστήρια και να έχουμε διαθεσιμότητα. Έχουμε πιέσει πάρα πολύ στο να ενταχθεί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Δυστυχώς αυτό δεν το βλέπουμε να έχει γίνει με έναν οργανωμένο τρόπο. Επίσης, αναφερθήκατε στο ζήτημα της στελέχωσης με προσωπικό. Ναι, έχει πάει προσωπικό, κυρίως νοσηλευτικό, όμως επικουρικό προσωπικό, το οποίο δεν είχε ούτε την εκπαίδευση. Δυστυχώς, το προηγούμενο χρονικό διάστημα υπήρχαν προκηρύξεις μόνιμες, τις οποίες τις αφήσαμε και τις οποίες δεν τις πραγματοποίησαν και όπου εκεί υπάρχει και δέσμευση όμως για αμονιμοποίηση αυτών που έχουν τώρα προσληφθεί με συμβάσεις. Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε. Αυτό που λέω, κυρία Κουλούρη, ήταν ότι υπήρχαν 400 προκηρύξεις και παραπάνω γιατρών που θα στελέχωναν τα εξωτερικά ιατρία, εκεί που δίνεται η πολύ μεγάλη μάχη εντατικολόγων και δυστυχώς αυτές δεν προχώρησαν. Εμείς και τώρα καλούμε την κυβέρνηση να προχωρήσει σε μόνιμες προσλήψεις ιατρικού προσωπικού, διότι αν προκύψει το πρόβλημα, το ήδη υπάρχουν προσωπικό που είναι ελλειμματικό και μερικώς έχει ενισχυθεί με προσωπικό το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένο. Είναι χρήσιμο, αλλά δεν είναι εξειδικευμένο. Κάποια στιγμή θα έχει πολύ μεγάλη κόπωση, εάν έχουμε υποτροπή των κρουσμάτων, είτε τώρα είτε τον Σεπτέμβριο, που πολλοί φοβούνται το δεύτερο κύμα μαζί με την γρήπη. Επομένως, χρειαζόμαστε εφευρείες εξειδικευμένου προσωπικού και καλούμε την κυβέρνηση να προχωρήσει σε μόνιμες προσλήψεις και διορισμούς σε άνοιγμα εργαστηρίων του δημόσιου τομέα, διότι φάνηκε και νομίζω είναι απολύτως προφανές ότι το δημόσιο σύστημα υγείας και πανευρωπαϊκά και στην πατρίδα μας είναι αυτό που θα δώσει τη μάχη της αντιμετώπισης και της πανδημίας, αλλά και στις πολύ δύσκολες συνθήκες. Είπατε, κυρία Τζούφη, να ακούμε τους ειδικούς και αυτό είναι και το ακούγεται το λογικό. Όμως σιγά σιγά αρχίζει μια συζήτηση και την έβαλε πρώτος ο Βόλφγανγκ Σόιμπλε για το αν έχει απόλυτη προτεραιότητα η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της υγείας σε σχέση με την οικονομία. Και μάλιστα και σε μια συνέντευξη είπε ότι δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε αποκλειστικά τους επιδημιολόγους, αλλά πρέπει να σταθμίσουμε και τις σημαντικές οικονομικές, κοινωνικές, ψυχολογικές ή άλλες επιπτώσεις. Συμμερίζεσαι αυτή την άποψη? Όχι, φυσικά δεν την συμμερίζομαι και νομίζω ότι είναι η άποψη η οποία πάνω σε αυτή την πανδημία με έναν πολύ, θα έλεγα, τραγικό τρόπο έχει επαληθευτεί ότι αυτοί που έβαλαν σε πρώτη προτεραιότητα την οικονομία και όχι τις ανθρώπινες ζωές, θρηνούμε εκατομμύρια θύματα. Παράδειγμα είναι η Μεγάλη Βρετανία, που όλοι μιλούσαμε για το εθνικό της σύστημα, το οποίο δίνει τη μάχη, αλλά αυτή η πολιτική, την οποία ακολούθησε στην πρώτη φάση η Μεγάλη Βρετανία και την οποία πήρε πίσω, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, έχουν δείξει
ότι θα θρηνήσουμε χιλιάδες θύματα. Κατά την προσωπική μου άποψη και με την ιδιότητά μου, την οποία είπατε πριν, η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από τα κέρδη. Και γι' αυτό και τώρα αυτό που συζητούμε είναι το ελεολογισμένο άνοιγμα της κοινωνίας και όλοι ομολογούν ότι αυτή η πανδημία ήρθε για να μείνει. Προφανώς δεν είναι κάτι που θα τελειώσει τώρα. Μιλούν ότι αυτό θα μας απασχολεί τα επόμενα 2 χρόνια. Εμείς λοιπόν λέμε ότι θα πρέπει με έναν πολύ ασφαλή, όσο το δυνατόν τρόπο, απόλυτα ασφαλής τρόπος δεν υπάρχει. Ήδη ακούτε ότι μπορεί να έχουμε άνοιγμα και κλείσιμο της κοινωνίας και για το κομμάτι το οικονομικό, κύριε Πέγκο, που δεν το αντιπαρέχουμε γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εμείς προτείναμε ως πολιτικός χώρος να χρησιμοποιηθεί το μαξιλάρι ασφαλείας το οποίο είχε φτιάξει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τις θυσίες του ελληνικού λαού και να δοθούν αμέσως χρήματα, ζεστό χρήμα στην οικονομία. Δεν είναι μόνο δική μας προσωπική άποψη, είναι και πολλών άλλων. Ξέρουμε ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες... Ήδη όμως έχει δημοσιευθεί μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου, περιλαμβάνει όλες τις εξαγγελίες της κυβέρνησης σε όλα τα μέτωπα της οικονομίας, στα εργασιακά, στην προστασία των εργαζομένων, στην πρώτη κατοικία κτλ. Πώς τα βλέπετε αυτά τα μέτρα τα οποία λαμβάνει η κυβέρνηση? Αυτό που είδαμε μέχρι στιγμής είναι ότι ενώ εξαγγέλλονται ότι θα υπάρξουν μέτρα πολλών δις, στην οικονομία έχουν πέσει μόνο 2 δις. Και δεν σας το λέω με αντιπολιτιστικό χαρακτήρα. Μιλήστε με όλους τους ανθρώπους της αγοράς, με τους ανθρώπους του πολιτισμού, με τους ανθρώπους της εργασίας. Εμείς αυτό το χρονικό διάστημα έχουμε κάνει πολλές τηλεδιασκέψεις με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Και αυτό που λένε είναι ότι δεν έχει μπει αυτό το ζεστό χρήμα που υπήρχε ως απόθεμα, ή θα έλεγα ότι υπάρχουν και θέματα διαχείρισης δημόσιου χρήματος, διότι ακούστηκε πριν η λέξη από τον κύριο Παπαθανάση λευτόδεντρο, σε τελείως λαθεμένη κατεύθυνση. Ξέρουμε ότι έχουν δοθεί 20 εκατομμύρια ευρώ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ξέρουμε ότι έχουν δοθεί πολύ υψηλά κονδύλια, για παράδειγμα, για τον καθαρισμό των φυλακών και μάλιστα με απευθείας αναθέσεις. Ξέρουμε ότι έχουν δοθεί πολλά χρήματα να κρατηθούν ιδιωτικές ΜΕΘ με διπλασιασμό του κόστους, οι οποίες δεν χρησιμοποιήθηκαν και οι οποίες αν χρειάζονταν θα ήταν μόνο για τα τακτικά περιστατικά και όχι για τα περιστατικά του COVID. Άρα βλέπουμε να διατίθεται χρήμα με έναν αδιαφανή τρόπο, μάλιστα επειδή μιλήσατε πριν και για τα νομοσχέδια που είναι στην Βουλή. Έχουμε καταγγείλει αυτή την προσπάθεια που γίνεται στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής για μυστικά κονδύλια και απευθείας αναθέσεις. Εμείς λέμε λοιπόν ότι σε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή το δημόσιο χρήμα πρέπει με έναν απολύτως σαφή και διαφανή τρόπο να διατεθεί εκεί που υπάρχει ανάγκη. Ξέρετε, στις έκτακτες συνθήκες συνηθίζονται οι απευθείας αναθέσεις και έχουν συμβεί και στο παρελθόν. Τα είδαμε και το 2015. Όχι, γίνονται, διότι μιλούσατε πριν για τις μάσκες. Επίσης, έχουν καταγγείλει ότι υπήρξε στις μάσκες εκμετάλλευση. Γίνεται ένα πάρτι. Θα σας πω για παράδειγμα, στην πρώτη φάση είχαμε σοβαρότατα προβλήματα στα νοσοκομεία, εκεί που δίνονταν οι μάχοι, αυτούς που όλοι χειροκροτούμε, τους συναδέλφους μου και καλώς. Λοιπόν, είχαμε σοβαρότατα προβλήματα με τα υλικά προστασίας και τις μάσκες υψηλής προστασίας. Και σήμερα καταγγέλουμε δημοσίως μια προσπάθεια που γίνεται στην έκτη ΥΠΕ, στην οποία ανήκει και η Ήπειρος και το νοσοκομείο το οποίο έχω υπηρετήσει πάνω από 25 χρόνια, όπου με έναν αδιαφανή τρόπο έχουν κοστολογηθεί τόσο οι μάσκες υψηλής προστασίας όσο και τα υλικά ατομικής προστασίας σε σχέση με άλλες προμήθειες και αναθέσεις άλλων ΥΠΕ. Επομένως, θα πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί στον τρόπο που χρησιμοποιούμε το δημόσιο χρήμα, γιατί για κάποιους μπορεί να γίνει ευκαιρία. Αυτός είναι γενικός κανόνας. Όταν έχουμε τέτοια περιστατικά, δημοσίως θα τα καταγγέλουμε και θα περιμένουμε απαντήσεις. Χρειάζεται στήριξη η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, που είναι η ρηχοκοκαλιά της οικονομίας. Και είπατε και αναφερθήκατε και στον τουρισμό σας, κυρία Τζούφη, γιατί λέτε ότι θέλετε να στηριχθεί και ο νομός Ιωαννίνων και δεν ξέρω ποιες είναι οι προτάσεις του κόμματός σας ως προς αυτό. Πώς μπορεί να στηριχτεί ο τουρισμός σε αυτή την περίοδο? Εμείς μιλήσαμε με πολύ σαφή τρόπο ότι ο τουρισμός είναι αυτός που τραβάει το ΑΕΠ και γενικά και στον τόπο μας, που σε αυτό συνετέλεσε και οι οδικοί άξονες που ολοκληρώθηκαν και το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων. Βλέπουμε ότι υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα, άρα χρειάζεται να στηριχθεί ο εσωτερικός τουρισμός, βεβαίως ο κοινωνικός τουρισμός, και μάλιστα προτείναμε με επέκτασή του προς τη νέα γενιά, η οποία θεωρείται ότι είναι και λιγότερο ευάλωτη στο άνοιγμα και στο κλείσιμο της καραντίνας. Αλλά επίσης θα μπορούσαν να υπάρχουν, αυτό προτείνουν και οι διάφοροι φορείς, και διάφοροι τρόποι ενίσχυσης του εσωτερικού τουρισμού. Δηλαδή, κανείς όταν μετακινείται, αυτό να φοροαπαλλάσσεται. Υπάρχουν διάφορες προτάσεις που είναι στο τραπέζι. Εμείς σε πρώτη φάση είχαμε μιλήσει για ένα κονδύλιο της τάξης των 300 εκατομμυρίων. Φαίνεται όμως ότι οι ανάγκες μάλλον
είναι πολύ περισσότερος. Επομένως και οι προτάσεις που έχουμε καταθέσει. Εμείς καταθέσαμε πρόταση, όπως ξέρετε, το πρόγραμμα «Μένουμε όρθιοι», που είναι απολύτως μετρημένο και κοστολογημένο. Έχουμε πει και τους τομείς οι οποίοι πρέπει προνομιακά να ενισχυθούν για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, για την εργασία, διότι εδώ καταστρέφονται συνεχώς δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας και όλοι προβλέπουν εκτόξευση της ανεργίας από όταν είχαμε πρωτομπεί στα μνημόνια. Μιλάνε δηλαδή για αύξηση της ανεργίας του 23%, για ύφεση που μπορεί να φτάσει στο 12%, δηλαδή για μια δραματική πραγματικότητα που η πρότασή μας είναι ότι η ενίσχυση με ζεστό χρήμα πρέπει να γίνει τώρα, όπως ακριβώς έχουν κάνει και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Επειδή είπατε, δεν είχα σκοπό να σας ρωτήσω, αλλά από τη μία λέτε τώρα για την ενίσχυση και από την άλλη είπατε για τα 20 εκατομμύρια ευρώ που δόθηκαν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εκεί δημιουργήθηκε και ένα θέμα τώρα μεταξύ του εσωτερικού του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή μια ερώτηση βουλευτών με τον κύριο Σκουρλέτη. Είναι βαθύτερα τα αίτια? Ήταν η αφορμή η ερώτηση? Υπάρχουν άλλα αίτια? Κοιτάξτε, η άποψή μας η συνολική είναι ότι θα πρέπει να γίνεται αυτό με έναν διαφανή τρόπο. Ξέρετε πολύ καλά, διότι είστε έγκριτοι δημοσιογράφοι και οι δύο, ότι αυτό πριν γινόταν από την Γενική Γραμματεία και ότι ήταν διαφανές σε ποιες κατευθύνσεις πήγαιναν αυτά τα χρήματα. Να θυμίσω εδώ ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο σκάνδαλο που ακόμη διερευνάται, που είναι το σκάνδαλο του Κέλπου, που ξέρουμε ότι υπήρχαν χρήματα που πήγαιναν σε αδιαφανή ή ανύπαρκτα site. Αυτό λοιπόν δεν θέλουμε να το ξαναδούμε. Ξέρετε ότι αυτό έχει ανατεθεί σε μια ιδιωτική εταιρεία. Δεν γίνεται με διαφανή τρόπο και αυτό που λέμε εμείς είναι ναι, ο τύπος χρειάζεται να στηριχθεί, αλλά αυτό πρέπει να γίνεται με διαφανή τρόπο, έτσι ώστε να διαφυλάσσονται οι θέσεις εργασίας και να προστατεύεται η πλουραλιστική ενημέρωση που, επιτρέψτε με να σας πω, μας έχει λείψει πάρα πολύ και νομίζω ότι αυτό είναι κοινή διαπίστωση. Μάλιστα. Μάλιστα. Και να ρωτήσουμε και κάτι τελευταίο, γιατί δεν γίνεται να μην το πούμε και αυτό, τον θέμα των ημερών. Υπήρξε μια διαφορά από το Συμβούλιο, μια κανονική ότι θα οδηγήσει σε λόγω και των προβλήματων. Το λέτε γιατί δεν τη στέλνετε ή μήπως το λέτε για να κάνετε το σενάριο? Η ιστορία δεν ξέρει από εμάς, από τους βουλευτές Νέα Δημοκρατία που είτε άλλαξαν τα πράγματα, άρα θέλουμε μια καινούργια εντολή. Έχουμε τον κύριο Χαρακόπουλο. Απαντώντας λοιπόν σε αυτό, ο πρόεδρός μας είπε με πολύ σαφή τρόπο. Άλλο Κυρανάκης, άλλο αρχηγός της αντιπολίτευσης. Τι είπαμε όμως? Είπαμε πράγματι σαφή τρόπο. Μόνο όμως, αναφέρατε ότι αν δεν μπορούμε να τα πρέπει, βαθύτατη ύφεση για την έξαρση της ανεργίας, γιατί αυτό θα το γίνει ο της αντιπολίτευσης, ολόθερμη στήριξη και όλων των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τα οποία, επιτρέψτε μου να πω, αδρώς χρηματοδοτούν σχέση με άλλους κλάδους που έχουν αυτή την πολύ μεγάλη ανάγκη και άρα θα θελήσει να παίξει αυτό το παιχνίδι. Σε αυτή τη φάση εμείς δηλώνουμε ότι είμαστε έτοιμοι, πρόκειται για εκλογές που θα γίνουν με απλή αναλογική και αυτό που λέμε είναι ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ευρύτερο μέτωπο των προοδευτικών δυνάμεων, διότι χρειάζεται η κοινωνία να στηριχθεί και να μείνει όρθια και από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής τα σχέδια τα οποία εξυφαίνει η Νέα Δημοκρατία και για την επόμενη μέρα δεν θα είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Να την ευχαριστήσουμε θερμά την κυρία Τζούφη που ήταν κοντά μας. Και εγώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε να είμαι μαζί σας και με τους ακροατές σας. Και καλή μας αντάμωση, ελπίζουμε όλοι. Εμείς έχουμε σύντομα στο Κοινοβούλιο και από κοντά. Με πιο ενεργό τρόπο η Ελληνική Βουλή δεν μπορεί να περνάνε κρίσιμα νομοσχέδια όπως το νομοσχέδιο περιβάλλοντος και πολύ περισσότερο αυτό που προαναγγέλλεται της παιδείας, χωρίς ουσιαστική συζήτηση μεταξύ των συμβαλωμένων. Γι' αυτό και προμηθεύεται η Βουλή τον εξοπλισμό της προκειμένου να ανταποκριθεί σε είσαστε αυτό το ζήτημα των τηλεδιασκέψεων. Κοντά στους ψηφοφόρους σας, οπότε αφού γκράζεστε έχετε αυτό δυνατότητα να αφού γκράζετε τα προβλήματά τους. Όταν ξεκινάνε τέτοια ζητήματα που αφορούν ολόκληρη την κοινωνία, αυτό να γίνεται με τις σωστές κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Πάντως, οι διαδικασίες των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, τις είδαμε και σε άλλες χώρες, ήταν μια πρακτική συνηθισμένη αυτό το διάστημα των έκτακτων αναγκών. Και σε ό,τι αφορά αυτό το σκέλος, είπε ο Πρωθυπουργός ότι δεν θα περάσουν άλλες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Είναι η τελευταία αυτή με τα μέτρα. Περνάει το περιβάλλοντος, γνωρίζω. Το πολυνομοσχέδιο της παιδείας που αφορά όλες τις βαθμίδες, το οποίο εμείς ζητάμε να αποσυρθεί και όχι μόνο εμείς. Και όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις
και σχεδόν και όλη η αντιπολίτευση. Mm-hmm. Χρειάζεται συζήτηση, χρειάζεται συνενέσεις. Δεν μπορεί να ζητάμε την συνένεση των εκπαιδευτικών που ανταποκρίθηκαν σε πολύ δύσκολες συνθήκες της τηλεεκπαίδευσης. Τώρα καλούνται να διαχειριστούν την ασφάλεια των μαθητών και την δική τους και ταυτόχρονα να προσπαθούμε να αλλάξουμε με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να δουλεύει με τον σωστό της τρόπο η κοινοβουλευτική διαδικασία, τα πάντα σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης. Τουλάχιστον είχαμε καλό αποτέλεσμα στην ακρόαση φορέων μέσω τηλεδιασκέψεων στην Επιτροπή που επεξεργάστηκε το νομοσχέδιο. Όπως ξέρετε, και ξέρω ότι υπήρξαν και 1.600 αρνητικά σχόλια τα οποία δεν συζητήθηκαν καθόλου. Εμείς επιμένουμε στο να επανέλθει η σωστή διαδικασία με τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες όπως προβλέπονται και όπως πρέπει. Και βέβαια ζητάμε να αποσυρθεί το πολυνομοσχέδιο της παιδείας και να, αφού πρώτα συζητηθεί με τους κοινωνικούς φορείς σε άλλες πιο ομαλές συνθήκες, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε από εκεί και πέρα. Μάλιστα. Εδώ θα ήμασταν να τα συζητήσουμε και αυτά. Ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.